Κότς, καταρχάς συγχαρητήρια για αυτή την μεγάλη νίκη. Πλέον ο Παναθηναϊκός είναι στην δεύτερη θέση. Κρατάτε στα χέρια σας το πλεονέκτημα έδρας. Ποια ήταν τα στοιχεία που αλλάξατε στο ημίχρονο, τι είπατε στους παίκτες στο ημίχρονο και άλλαξε τελείως η εικόνα της ομάδας? Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρη η ένταση με την οποία προσεγγίσαμε το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι δύσκολο για τα παιδιά μετά από ένα παιχνίδι στο Βελιγράδι και ταξίδι να έχουν την απαιτούμενη ενέργεια, αλλά νομίζω ότι η ανάγκη για την νίκη στο παιχνίδι, η όθηση που έδωσε ο κόσμος και το πάθος και η διάθεση που δείξαν όλοι ήταν αυτή που τελικά κάναν τη διαφορά και μας οδήγησαν στην νίκη. Να σταθούμε πρώτα στο πρώτο ημίχρονο. Τι δεν πήγε καλά στο πρώτο ημίχρονο? Καταρχάς δεχτήκαμε 12 πόντους εφημιασμό, που είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο νούμερο. Η πικερόλα άμυνά μας δεν ήταν αυτή που έπρεπε. Ήμασταν πάντα ένα βήμα πιο αργοί, τόσο πάνω στην μπάλα όσο και στις βοήθειες. Νομίζω ότι στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν πολύ καλύτεροι, πολύ πιο μαχητικοί. Καλύψαμε καλύτερα τη ρακέτα μας. Δεν δώσαμε εύκολα καλάθια. Αν δεν κάνω λάθος, η Μπαρτσελόνα στο πρώτο ημίχρονο είχε 15 στα 18 μέσα από τη ρακέτα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι τρομερό νούμερο. Καλύψαμε καλύτερα τη ρακέτα, πήραμε τα rebound και νομίζω ότι μετά όλα βρήκαν τον δρόμο τους. Είδαμε σήμερα τον Κώστας Λούκα στο δεύτερο ημίχρονο να παίρνει την ομάδα από το χέρι, ειδικά στο κομμάτι της επίθεσης, αλλά και στα rebound βοήθησε πάρα πολύ. Ποια είναι η πυροϊκή επίδραση του Κώστα μέσα στην ομάδα? Το έχουμε ξαναπεί. Νομίζω ότι ο Κώστας καταρχάς έχει παίξει εκατοντάδες τέτοια παιχνίδια στη ζωή του. Γι' αυτόν είναι ένα ακόμα παιχνίδι, παρότι το κίνητρο που έχει μέσα στο γήπεδο είναι σαν να είναι το πρώτο. Είναι ένας από τους ηγέτες της ομάδας. Ξέρει, έχει την ποιότητα και τη γνώση να διαχειρίζεται αυτές τις καταστάσεις και όντως ήταν εξαιρετικός και καθοριστικός για την ομάδα. Και ένα μήνυμα για τον κόσμο του Παναθηναϊκού που νομίζω σήμερα ήταν ο έκτος παίκτης σας. Το γνωρίζαμε εδώ και καιρό ότι το γήπεδο θα είναι ασφυκτικά γεμάτο, αλλά αυτό δεν είναι νέο. Σε κάθε παιχνίδι έχουμε sold out, είναι συγκινητική, είναι συγκλονιστικό και ελπίζουμε να τους κάνουμε χαρούμενους. Γι' αυτό παίζουμε. Κότς, ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια για πάλι. Είστε καλά.